Το ποσό του 1.850.000 ευρώ για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου που αφορά προνοιακά επιδόματα περίπου 3.000 δικαιούχων σε όλο το νομό Εύρου αναμένεται να πληρώσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Σημειώνεται πως εδώ και ένα χρόνο περίπου η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσπαθεί να εισπράξει το ποσό του 1.000.000 ευρώ το οποίο είχαν πάρει παράνομα κάποιοι από τους δικαιούχους τα προηγούμενα χρόνια. Τα προνοιακά επιδόματα σήμερα θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, όπου οι δικαιούχοι είναι 3.000 περίπου. Όπως ξέρετε, τα επιδόματα τα οποία δίνονται από την πρόνοια του Δήμου έχουν σχέση με τα επιδόματα όλου του νομού. Το ποσό το οποίο δίνεται αναδίμηνο είναι περίπου 1.850.000, δηλαδή υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια τα οποία δίνονται για προνοιακά επιδόματα στο νομό Εύρου. Νομίζω ότι οι δικαιούχοι, αυτοί που πράγματι δικαιούνται, θα τα δουν στους λογαριασμούς τους. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υποχρεωμένες εκ του νόμου όταν διαπιστώνεται ότι αχρεωστήτως εισπράχτηκαν κάποια ποσά να τα βεβαιώνει στους πολίτες και μάλιστα να παίρνει και όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την επιστροφή τους, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου κ. Γιώργος Παντελίδης, τονίζοντας παράλληλα πως σταδιακά έχουν εισρεύσει κάποια από αυτά τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου. Είναι όμως πολύ λίγα. Εμείς όμως και οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, αναφέρει ο κ. Παντελίδης, κάνουμε όλα εκείνα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εισπραχθούν, γιατί αλλιώς θα υπάρχει παράβαση καθήκοντος για τους υπηρεσιακούς παράγοντες και για εμάς τους αιρετούς. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα έρχονται στην υπηρεσία μας από ποσά τα οποία με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε καταλογίσει ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από κάποιους, δηλαδή δεν τα δικαιούνται κάποιοι και τα εισπράξανε. Οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν υποχρέωση να πάρουν εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσουν την επιστροφή τους. Όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν, γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα από κάποιους ότι έχουν δεσμευτεί και λογαριασμούς τους, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Τα ποσά τα οποία οι υπηρεσίες της πρόνοιας που λειτουργούν και δουλεύουν άψογα μετά αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε καλέσει, δηλαδή τους αυτούς που κακώς θα εισπράξανε, το ποσό ανέρχεται περίπου τα δύο τελευταία χρόνια του 2015 και του 2016 στο 1.000.000 περίπου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους που ενδεχομένως δεν θα έχουν και τη δυνατότητα βέβαια, το ποσό το οποίο έχουμε εισπράξει είναι περίπου 90.000, δηλαδή ούτε το 10% αυτών τα οποία έχουμε καταλογίσει ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από τους δικαιούχους.